πρέπει να ασχολούνται άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαδραματίσει ρόλο σημαντικό στο ποδόσφαιρο και χρειάζονται και νέα παιδιά να έρθουν να μπορέσουμε να βάλουμε σε καλό δρόμο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς δουλεύουμε για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο για να έχουν ωφέλη οι επαγγελματικές ομάδες αργότερα. Σίγουρα όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη και να υπάρξει και οργάνωση στο ποδόσφαιρο. Λείπει αυτό, λείπει οργάνωση και δικαιοσύνη. Σίγουρα δεν είναι εύκολα. Πιστεύω ότι 2,5 χρόνια τώρα που είμαστε, πάμε στα 3 που έχουμε την ευθύνη της διοίκησης, θέλω να πιστεύω ότι έχουμε κάνει σημαντικά πράγματα και ευελπιστούμε μέχρι να τελειώσει η θητεία μας, το τέλος μάλλον της θητείας μας να είναι όλο θετικά να τελειώσει και να δώσουμε μετά πάλι τη μάχη για να ξαναεκλεγούμε. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος. Τα παιδιά προσπαθούν να έχουν σωστές διαιτησίες στο τοπικό πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα έχουμε και διαιτητές οι οποίοι παίζουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Έχουμε έναν διεθνή εποπτή, έχουμε έναν άλλο εποπτή που παίζει αλφα εθνική, έχουμε παιδιά που παίζουν β' εθνική, γ' εθνική και ευελπιστούμε ότι με τη δουλειά αυτή θα έχουμε και άλλα παιδιά να παίζουν σε μεγάλες κατηγορίες.